Για 13η χρονιά, το Time Out έδωσε δυναμικά το παρόν του στη γαστρονομία της Κύπρου με τα Time Out Eating Awards 2017, που παρουσίασε η Nespresso και στήριξε δυναμικά η Τράπεζα Κύπρου. 28 Νοεμβρίου 2017, τα 13ª Time Out Eating Awards, ο πιο έγκυρος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου, επιβράβευσε τους καλύτερους της γεύσης που ξεχώρισαν το 2017. 400 εκλεκτοί προσκεκλημένοι από το χώρο της γαστρονομίας, της διαφήμισης και της εστίασης βρέθηκαν στο Royal Hall στη Λευκοσία. 13ª Time Out Eating Awards. Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε αυτή την ευκαιρία να επιβραβεύσουμε τα καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου. Είναι ιδιαίτερη χαρά που στηρίζουμε για ακόμα μια χρονιά την εκδήλωση του Time Out Awards. Και δεν είναι τυχαίο που για 10η συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία Βασιλιάδης με τα μπραντ της Nespresso, San Pellegrino, Lazzarini, Mövenpick είναι και πάλι χορηγός. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη διοργάνωση. Νιώθω τιμή για τον συνεργάτη μας, τον κύριο Βάσο Ηλιάδη, και για την άρτια παρουσία του στην περιοχή της Κύπρου, για την εξαιρετική διασφάλιση του ονόματος της Nespresso. Είναι μεγάλη χαρά της Beer & O να στηρίζει την κατηγορία του καλύτερου Beer Place στην Κύπρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το συγκρότημα Δίας και το Time Out για αυτή την ευκαιρία. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που καταφέρουμε να κάνουμε τέτοιου είδους event σε αυτό το μέγεθος. Και πολύ μεγάλη χαρά που βλέποντας ένα τόσο υπέροχο θεσμό της γαστρονομίας να λαμβάνει χώρα σε ένα μικρό μέρος όπως η Κύπρο, με τέτοια λούσα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που και φέτος όλα είναι λαμπερά και όπως πρέπει. Και είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε τους νικητές. Ένα μεγάλο μπράβο στο συγκρότημα Δίας που κάθε χρόνο μας εκπλήσει ευχαριστή. Είμαι χαρούμενη που γιορτάζουμε σήμερα τη γιορτή της γαστρονομίας, ένα σημαντικό θεσμό. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος που είδαμε. Η αλήθεια, έχω την τιμή να πονέμω και ένα βραβείο. Περνάμε υπέροχα στο event. Είναι όλα πανέμορφα και ελπίζω κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπει τόσον κόσμο εστιατόρες που προσπαθούν τη χρονιά να φτύνει και μας σέρβιραν υπέροχα πιάτα να βραβεύονται φέτος. Είναι με μεγάλη χαρά που διοργανώνουμε και φέτος τα 13ª βραβεία του Time Out Eating Awards. Στα πιο νόστιμα βραβεία της Κύπρου. Είναι μια όμορφη βραδιά, αφιερωμένη σε πολλά γευστικά ταξίδια. Είναι η χαρά του φαγητού και χαίρομαι που γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στην Κύπρο που αν θέλεις προβάλλουν και μέσα από το φαγητό και πολιτισμό. Αφιερωμένη στους καλοφαγάδες, είμαι κι εγώ μια από αυτούς. Όλοι μαζί εδώ. Καλή ενέργεια, περιμένουμε να δούμε εκπλήξεις. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Χαίρομαι που είμαι μέρος σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Ο θεσμός των Time Out Awards είναι κάτι πολύ σημαντικό για την επιστημιστική και τουριστική βιομηχανία φυσικά. Η γαστρονομία μπορεί να γίνει ένας πυλώνας πάνω στον οποίο θα στηρίξουμε τον τουρισμό της Κύπρου, να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες. Κάτι που αξίζει στήριξη από όλους μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτόν τον θεσμό. Στην ουσία τιμούμε την κυπριακή επιχειρηματικότητα, την κυπριακή γαστρονομία, την κυπριακή και την ξένη κουζίνα. Και στόχος μας είναι πάντα να επιβραβεύουμε αυτά τα εστιατόρια, να λέμε ένα μεγάλο μπράβο στις αξιόλογες προσπάθειες, με στόχο πάντα την εξέλιξη και τη στήριξη της γαστρονομίας στον τόπο μας. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, αν κρίνω από την εμφάνιση της Τωρέτας. Από αυτό ξετάτε. Γιατί θα εμπνεύσει και τους από κάτω να φάνε πιο άνετα. Βέβαια. Είμαστε έτοιμοι, εγώ είμαι πολύ έτοιμος και είδα και την Τωρέτα. Είναι πολύ έτοιμος, είναι λιγότερο αγχωμένος από μένα. Δεν ξέρω, ίσως είναι και αυτή η άγνοια κινδύνου γιατί το κάνει πρώτη φορά. Εγώ θα πει δεν φοβάμαι. Τώρα τι, θα με φάνε αφού έχει φαγητό τόσο. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, ο πανέμορφα διακοσμημένος χώρος υποδοχής πλημμύρισε από τους προσκεκλημένους, οι οποίοι απολάμβαναν σαμπάνια Jacquard. Η διακόσμηση τους είχε βάλει στο κλίμα της λαμπερής αυτής βραδιάς. Τα καταπράσινα φυτά, τα ανθισμένα λουλούδια και οι πρώτες ύλες που ξεπηδούσαν από τις ξύλινες γλάστες έδιναν την εικόνα ενός κήπου από τον οποίο ο σεφ μαζεύει τα βότανα και τα μυρωδικά. Μια διακόσμηση εμπνευσμένη από τη γεύση και τη φιλοσοφία των Time Out Eating Awards. Το όμορφο αυτό ταξίδι στη γεύση συνέχιζε και στην ατμοσφαιρικά διακοσμημένη σάλα. Η βραδιά άρχισε στις 8 ακριβώς. Στη σκηνή ανέβηκαν οι οικοδεσπότες των 13ων Time Out Eating Awards, η αγαπημένη παρουσιάστρια Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο νικητής του τηλεοπτικού παιχνιδιού Survivor, Γιώργος Αγγελόπουλος ή Ντάνος, στην πρώτη του παρουσίαση.
Καλησπέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε στα 13ª Time Out Eating Awards που παρουσιάζει η Nespresso και στηρίζει δυναμικά η Τράπεζα Κύπρου. Μία βραδιά αφιερωμένη στη γεύση και το καλό φαγητό. Ας κάνουμε λοιπόν μία πρόβωση με τη σαμπάνια Ζακάρ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα υποψήφια εστιατόρια. Στην υγειά μας. Στη σκηνή κάλεσαν την κυρία Μαριλένα Γεροδιακόνου, Γενική Διευθύντρια Περιοδικών του Συγκροτήματος Δίας, για να καλωσορίσει τους προσκεκλημένους στα 13ª Time Out Eating Awards. Καλωσορίσατε στα 13ª Time Out Eating Awards. 13 χρόνια και πολύ τυχερά θα έλεγα, αφού αυτά τα βραβεία, ένα όραμα του αγαπημένου μας Άντι, έχουν πλέον γίνει ο μεγαλύτερος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου. Μια μεγάλη γιορτή για τη γαστρονομία του τόπου μας. Ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας απόψε για να βραβεύσουμε παρέα τα καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου. Το λόγο πήρε ο κύριος Γιάννης Τίνδιος, διευθυντής marketing της Βάσος Ηλιάδης. Είναι με μεγάλη χαρά που τα Time Out Eating Awards παρουσιάζει την Nespresso, η απόλυτη εμπειρία καφέ, υποστηρίζοντας το θεσμό των Time Out Awards για ακόμη μια φορά. Η Nespresso, μια εταιρεία με πάθος για την ποιότητα και την καινοτομία, βρίσκεται πάντα κοντά στον επαγγελματία, προσφέροντας, πέραν από ποιοτικό καφέ, επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνεχή υποστήριξη. Πριν αρχίσουν οι απονομές των Time Out Eating Awards, σερβιρίστηκε το δείπνο. Μια περιδιάβαση στη διεθνή κουζίνα με πινελιές από την αυθεντική κυπριακή παράδοση. Ένα μενού που εμπνεύστηκε ο πολυβραβευμένος Κύπριος σεφ Χριστόφορος Πέσχιας. Στην κουζίνα βρέθηκαν μαζί του οι βοηθοί του, ομάδα σεφ από το τμήμα επισιτιστικών σπουδών του Inter College και ο pastry chef Ανδρέας Κωνσταντίνου της εταιρείας Μακαρόν. Το δείπνο ξεκίνησε με αχνηστά ψωμάκια Deli France. Διορεκτικό, οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια γαστρονομική δημιουργία καπνιστής πέστροφας με πουρέ πατζαριού και σάλτσα αϊράνι, γαρνιρισμένης με αυγά χρυσής ρέγκας αβρούκα, την οποία συνόδευσαν με λευκό κρασί καβαλιέρι λαζαρίδι. Ακολούθησε το απολαυστικό κυρίως πιάτο. Ο βραδινός σιδηρόδρομος σερβιρίστηκε με ένα νόστιμο πουρέ πορτοκολό κασού, μαγειρευτά λαχανικά και σάλτσα αφέλια και συνοδεύτηκε με ρυθρό ίνο καβαλιέρι λαζαρίδι του 2013. Το επιδόρπιο ήταν ένα λαχταριστό ημισφαίριο σοκολάτας που περιείχε μου σοκολάτας και αλμυρή καραμέλα και ήταν σερβιρισμένο με μαριναρισμένες φράουλες και παγωτό Mövenpick. Συνοδεύτηκε από τον επιδόρπιο ίνο Μελισσουργός του Νίκο Λαζαρίδη 2015. Το δείπνο τελείωσε με καφέ Nespresso και συλλογή από μακαρόν. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του υπέροχου δείπνου, οι προσκεκλημένοι ήταν έτοιμοι για τις απονομές. Στη σκηνή ανέβηκε η οικοδέσποινα της βραδιάς, Ντορέτα Παπαδημητρίου, ψάχνοντας όμως τον άλλο οικοδεσπότη, Γιώργο Αγγελόπουλο. Τελικά ο Ντάνος βρισκόταν στην πλατεία, σερβίροντας τους καλεσμένους τις δημιουργίες του, τα περίφημα ντανοπιτάκια. Ο Γιώργος πού είναι? Πού? Εδώ είμαι, με ψάχνεις. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Τι κάνει? Τι κάνω? Ντανοπιτάκια. Ντανοπιτάκια. Κράτα ένα να φάω κι εγώ μετά. Θα φας και εσύ. Έλα τώρα σιγά-σιγά. Δεν έχουμε να δώσουμε τόσα βραβεία. Πριν όμως αρχίσουν οι βραβεύσεις, οι παρουσιαστές κάλεσαν στη σκηνή τον σεφ Χριστόφορο Πέσκια και την ομάδα του για να τους συγχαρούν για ένα πραγματικά εντυπωσιακό δείπνο που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά πώς νιώθετε που είναι η τρίτη φορά που μαγειρεύετε για τα Time Out Awards. Χαρά μου είναι και τιμή μου και που είναι και η τρίτη φορά που είναι στα βραβεία. Εμένα το σπίτι μου αυτό, είμαι από το Παρόσο. Η παράσταση θα κλέψατε από τα νοπιτούτια. Κύριε Πέσκια, θα πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που γνωριστήκαμε και τώρα που είμαι έξω. Επαγγελματικά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μήπως να κάνετε καμία έτσι κολαμπορασιόν. Τι να κάνουμε? Κολαμπορέισιον. Μάλιστα. Η στιγμή των βραβείων έφτασε. Ποια 10 εστιατόρια πήραν βραβεία στις κατηγορίες τους, ποιοι 4 έφυγαν με τιμητικές διακρίσεις, ας δούμε τι έγινε φέτος στα 13ª Time Out Eating Awards. Πριν αρχίσουν οι απονομές, ο Γιώργος Αγγελόπουλος έφτιαξε ένα μυρωδάτο καφέ Nespresso για τον ίδιο και την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Το Nespresso είναι ελβετικός καφές. Βγάζοντας την καθιερωμένη πια selfie με το κοινό, και αφού παρότριναν τους καλεσμένους να κάνουν το ίδιο χρησιμοποιώντας το hashtag Time Out Awards 2017, οι παρουσιαστές ενημέρωσαν και ζήτησαν από τους προσκεκλημένους να κατεβάσουν στο κινητό το ολοκένουργιο app του Time Out, διαθέσιμο σε iOS και Android, με την ονομασία Time Out Cyprus, για την καλύτερη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο. Και τα 13ª Time Out Eating Awards άρχισαν. Οι γεύσεις είναι αναμνήσεις. Τα βότανα, τα μπαχαρικά, τα μυρωδικά,
είναι τα συστατικά που, αν τα χειριστεί ο σεφ με μαϊστρία, θα αναδείξουν ένα πιάτο, θα σφραγίσουν τη συνταγή της επιτυχίας. Με αγάπη προς τη φύση και τα δώρα που απλόχερα μας προσφέρει, επιβραβεύουμε τους καλύτερους της γεύσης, αυτούς που τη σέβονται και την αναδεικνύουν, δημιουργώντας τις πιο γευστικές αναμνήσεις της χρονιάς. 13 χρόνια βραβεύουμε τις γεύσεις που ξεχώρισαν τη χρονιά. 13 χρόνια παρουσιάζουμε τους καλύτερους της γαστρονομίας. 13 χρόνια Time Out Eating Awards. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στα 13ª Time Out Eating Awards που παρουσιάζει η Nespresso και στηρίζει δυναμικά η Τράπεζα Κύπρου. Στη σκηνή, για να απονείμουν τα πρώτα δύο βραβεία, ανέβηκαν οι ηθοποιοί Χριστίνα Παυλίδου και ο Γιώργος Τουμάζου, αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς εποχής του Σίγμα, Γαλάτια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η νέα άφιξη της χρονιάς. Στην κατηγορία «Καλύτερη νέα άφιξη», τα υποψήφια εστιατόρια είναι Bangkok Kitchen Bar, Λευκοσία, Μπαραφίνο, Λευκοσία, Gin Fish, Λεμεσός, Το Κυπριακόν, Λεμεσός, Skinny Fox, Λευκοσία. Skinny Fox, Λευκοσία. Μπράβο! Ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Ταλάσης, Σεφ Ανδρέας Ανδρέου. Είναι τεράστια τιμή από να έχουμε αυτό το βραβείο από τα Time Out Awards και θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Ακολούθησε η κατηγορία «Καλύτερη διεθνής κουζίνα». Στην κατηγορία «Καλύτερη διεθνής κουζίνα» τα υποψήφια εστιατόρια είναι Μπαστιόνε, Λευκοσία, Μπιστρό 55, Λεμεσός, Epsilon Resto Bar, Λεμεσός, Le Frenchy, Λεμεσός, No Reservations, Λευκοσία. Epsilon Resto Bar, στη Μαρίνα Λεμεσού. Μπράβο! Ιδιοκτήτης TNS Restaurants Limited. Executive Chef Ομίλου Διομήδης Χατζιβαρνάβας. Restaurant Chef Αντώνης Νικολάου. Διευθυντής εστιατορίου Πόλης Μιχαήλ. Η γαστρονομία είναι ένα ταξίδι το οποίο αξίζει να το μοιράζεσαι με τους θαμώνες του εστιατορίου, με τους συναδέλφους, με την ομάδα. Δηλώνουμε περήφανοι για το βραβείο, για τους επισκέπτες μας, το οποίο συμβολίζει τόσο την ικανοποίηση των επισκεπτών μας, αλλά και τη νέα εποχή που ατενίζει η P&S Restaurants. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μπράβο, ευχαριστήρια. Για να απονείμουν το βραβείο «Καλύτερο εστιατόριο ξενοδοχείου», στη σκηνή ανέβηκαν η κυρία Ζωή Χαβιάρα, agent Espresso Hellas, και ο κύριος Χρύσανθος Τσουρούλης, διευθύνοντας σύμβουλος της τηλεόρασης Σίγμα και του συγκροτήματος Δίας. Μαριλένα, ξέρεις ότι είναι ο αγαπημένος μου διαγωνισμός ο απόψινος. Από τότε που θυμάμαι να μου ζητούν να προσδιορίσω τον εαυτό μου με τρεις λέξεις, έβγαιναν σχεδόν αυθόρμητα «Τι θα φάμε». Λοιπόν, προτείνω να πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες, με την άδειά σας βεβαίως. Στην κατηγορία «Καλύτερο εστιατόριο ξενοδοχείου» τα υποψήφια εστιατόρια είναι Ακακίκο, Hilton Park, Λευκοσία, Αμορόσα, Annabel Hotel, Πάφος, Caprice at Londa, Londa Beach Hotel, Λεμεσός, Fishbone Seafood, Sunrise Pearl Hotel and Spa, Πρωταράς, The Grill Room, Αμαθούς Beach Hotel, Λεμεσός, Koi, Capo Bay, Πρωταράς, Λιμανάκι Fish Restaurant, Αμαθούς Beach Hotel, Λεμεσός, Seafood Bar, Four Seasons Hotel, Λεμεσός, Seasons Oriental, Four Seasons Hotel, Λεμεσός,
Vivaldi by Mavromatis. Four Seasons Hotel, Limassol. Vivaldi by Mavromatis. Four Seasons Hotel, Limassol. Ιδιοκτήτης Χρήστος Μουσκής. Executive Chef Ανδρέας Μαυρομάτης. Executive Chef Ξενοδοχείου Πανίκος Χατζητοφή. Head Chef Γιώργος Κωνσταντίνου. Sommelier Μάριος Κωνσταντινίδης. Εκ μέρους του Ξενοδοχείου Four Seasons και της ομάδας του εστιατορίου Βάρτη Μαυρομάτης, ευχαριστήσουμε την βραβεία Time Out, το συγκρότημα Δίας, Εσπρέσο, τους αυτούς που μας ψήφισαν και υποσχόμαστε για τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθώς η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Αγγελόπουλος ετοιμάζονταν για την επόμενη απονομή, ανάμεσά τους βρέθηκε ο πρωταγωνιστής της καμπάνιας «Ανταμοιβή» της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος κέρδισε τα χειροκροτήματα του κοινού. Ο κύριος Στέλιος Τραχονίτης, διευθυντής υπηρεσίας καρτών της Τράπεζας Κύπρου και κυρία Μαρία Κυριάκου, αναπληρωτή CEO του συγκροτήματος Δίας και τηλεόραση Σίγμα, απονέμειναν το βραβείο καλύτερης μεσογειακής κουζίνας. Ας δούμε λοιπόν πρώτα τα υποψήφια εστιατόρια στην κατηγορία μεσογειακή κουζίνα. Στην κατηγορία «Καλύτερη μεσογειακή κουζίνα» τα υποψήφια εστιατόρια είναι Άρτιμα Μπιστρό, Λεμεσός. Κόμο Οστερία, Λεμεσός. Διόνυσος Μάντσιον, Λεμεσός. Τζέιμις Ιταλιαν, Λευκοσία. Το Παντοπολείο Καλή Όρεξη, Λευκοσία. Τα Πιατάκια, Λεμεσός. Τσιπουράκι με ζεδάκι, Λευκοσία. Βραβευμένο εστιατόριο στην κατηγορία «Καλύτερη μεσογειακή κουζίνα» στα Time Out Eating Awards του 2017 είναι το Παντοπολείο Καλή Όρεξη. Μπράβο! Ιδιοκτήτες Θωμάς Μπέκας και Περικλής Χριστοφορίτης. Chef de Cuisine Ηλίας Λέκας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταρχήν που μας υποστηρίζετε τόσα χρόνια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Εσπρέσο, την Τράπεζα Κύπρου και τον κόσμο που μας υποστηρίζει κάθε μέρα. Την ομάδα μου, όλους που μας υποστηρίζουν και δουλεύουν για το έργο για να βγάλουμε το καλύτερό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το καλύτερο bar restaurant, το Time Out βρέθηκε στη Λεμεσό. Και ποιο θα χειροκροτήσουμε στο καλύτερο bar restaurant, πάμε να δούμε τα υποψήφια. Στην κατηγορία καλύτερο bar restaurant, τα υποψήφια εστιατόρια είναι Αλάτι by the Sea, Πρωταράς. Άμος Mackenzie Beach, Λάρνακα. Do Wine and Dine, Λεμεσός. The Market Company, Λευκοσία. Όνειρο by the Sea, Πέγια, Επαρχία Πάφου. Patio Cocktail Bar, Λευκοσία. Pier 1, Λεμεσός. Vino Cultura, Λευκοσία. Pier 1, Café Resto Bar, Λεμεσός. Ιδιοκτήτης PHC Franchise Restaurants Public Limited. Διευθυντής Πασχάλης Χαραλάμπους. Head Chef Βαγγέλης Μωραΐτης.
θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που μας ψήφισε τα Time Out Eating Awards και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Pier One Cafe Restaurant. Ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη βράβευση, η αίθουσα έχει άρωμα κυπριακό. Στη σκηνή, για να αποκαλύψει το κυπριακό προϊόν της χρονιάς, βρέθηκε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης. Είναι ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με την κυπριακή κουζίνα και την παραδοσή μας. Έχει σχήμα μπάλας και η γεύση του είναι ιδιαίτερη. Το έχουν μαγειρέψει οι γιαγιάδες μας, οι μητέρες μας, ενώ τώρα πια το βρίσκουμε σε δημιουργική μορφή σε καλά εστιατόρια. Ας αποκαλύψουμε ποιο είναι το προϊόν της χρονιάς. Κυπριακό προϊόν της χρονιάς είναι το κολοκάσι σωτήρας, το πρώτο κυπριακό προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Είναι ένα από τα δώρα που μας χαρίζει απλόχερα η κυπριακή γη. Οι βολβοί χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σε παραδοσιακά πιάτα της κουζίνας του τόπου μας. Το κολοκάσι, με το χαρακτηριστικό κονικό σχήμα και την ιδιαίτερη γεύση, είναι ταυτισμένο όχι μόνο με την κυπριακή γαστρονομία, αλλά και με ολόκληρη την κουλτούρα του νησιού. Στην Σωτήρα παράγονται 2.000 τόνοι κολοκάσι ετησίως. Το 85% της καλλιέργειάς του στην Κύπρο προέρχεται από τη Σωτήρα και την ευρύτερη περιοχή ελεύθερης επαρχίας αμοχώς του. Το 2016 έγινε εξαγωγή 15 τόνων στην Ελλάδα και 60 τόνων στην Αγγλία. Η αξία του για την περιοχή είναι πολύτιμη και γι' αυτό η ύπαρξή του γιορτάζεται εδώ και χρόνια. Από το 1978 στη Σωτήρα διοργανώνεται το Φεστιβάλ Κολοκασιού, ένα από τα μακροβιότερα της Κύπρου. Ενώ από το 2014 κάθε δύο χρόνια διεξάγεται η Βραδιά Γευσιγνωσίας Κολοκασιού Σωτήρας, που εντάσσεται στα πλαίσια προώθησης του προϊόντος από τον Δήμο και την Οργάνωση Παραγωγών Σωτήρας. Τον Αύγουστο του 2016, το κολοκάσι Σωτήρας και το κολοκάσι Πούλες Σωτήρας κατέκτησαν την πολύ σημαντική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Η κατοχύρωση του κολοκασιού ως το μοναδικό τρόφιμο στην Κύπρο με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού βοηθά τον γεωργικό τομέα και τους παραγωγούς, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς, της παράδοσης και της γαστρονομίας της κυπριακής κουζίνας. Κυρίες και κύριοι, κυπριακό προϊόν της χρονιάς είναι το κολοκάσι Σωτήρας. Ας καλέσουμε στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο ο Δήμαρχος Σωτήρας κύριος Γιώργος Τάκας και ο Πρόεδρος Εδιγεύ Σωτήρας κύριος Γιώργος Μουσικός. Να ανακοινώσω ότι από χθες και για μία εβδομάδα είμαστε στις Βρυξέλλες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προωθώντας το κολοκάσι στο εστιατόριο του δικαστηρίου. Κύριε Υπουργέ, άρα δεν μένουμε μόνο εδώ, προχωρούμε και παρακάτω με δικές μας πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του πρέσβη μας εκεί, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κολοκάσι ακόμα και στα σαλόνια. Αφιερωμένη στο ψάρι ήταν η επόμενη απονομή και για να δώσουν το βραβείο για το καλύτερο ψάρι, ανέβηκαν ο σεφ Γιώργος Δαμιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου και ηθοποιός Βαρβάρα Χριστοφή, πρωταγωνίστρια της σειράς εποχής του Σίγμα Γαλάτια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια υποψήφια εστιατόρια στην κατηγορία καλύτερο ψάρι μας μεταφέρουν έστω και νοητά κοντά στη θάλασσα. Στην κατηγορία καλύτερο ψάρι, τα υποψήφια εστιατόρια είναι Εγιαλός, Πρωταράς, Captain's Table, Ζύγη, Επαρχία Λάρνακας, Fat Fish, Λεμεσός, Καλαμιές, Πρωταράς, Η Μαγιοπούλα, Λευκοσία, Παραγάδι, Λευκοσία, Σπαρτιάτης, Πρωταράς, The Old Neighborhood, Τα Ψαράκια του Νίκου, Λεμεσός. Η Μαγιοπούλα, Λευκοσία. Διευθυντής Ανδρέας Σάβα, Σεφ Ανδρέας Ιωσιφίδης, Χριστάκης Αναστασίου. Μια υπόσχεση.
Η Μαγιομπούλα θα συνεχίσει να προσφέρει ποιότητα και σέρβις ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ. Το βραβείο που εκφράζει μια ενδιαφέρουσα φιλοσοφία, αυτή του Nice Prize, απένιμανε κύριοι Στυλιανός Μαυρομούστακος, εκτελεστικός διευθυντής Intercollege Λευκωσίας Λάρνακας και Άγγελος Λοΐζου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Και ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα εστιατόρια που πήραν αυτόν τον τίτλο. Στην κατηγορία Nice Prize, τα υποψήφια εστιατόρια είναι το Άναμα, Λευκωσία, Βαλτουρίγανη, Λευκωσία, Cook Shop, Λευκωσία, Κουτουρού Ουζερή, Πάφος, Ocean Basket, Παγκύπρια, Χιάτσα Γουρουνάκη, Λευκωσία, Σάουα, Λευκωσία, Ουαγκαμάμα, Παγκύπρια. Και βραβευμένο εστιατόριο στην κατηγορία Nice Prize στα Time Out Eating Awards 2017 είναι το Cook Shop. Ιδιοκτήτης, διευθυντής Αμαλία Μακρύ Χατζιπαύλου. Consultant Chef Ευαγόρας Χατζιπαύλου. Το βραβείο φυσικά φέτος θα πάει στο νεογέννητο. Αχ, ναι, μπράβο, μπράβο. Στους λάτρεις του Ίνου ήταν αφιερωμένο το επόμενο βραβείο για την καλύτερη κάβα. Απονεμητές η κυρία Φρεντερίκα Λαζαρίδη από το Ινοποιείο Νίκο Λαζαρίδη και ο κύριος Γιώργος Κασιανός, πρόεδρος των Ινοχώων Κύπρου. Εμείς ως Ινοποιοί προσπαθούμε να φτιάξουμε ποιοτικά κρασιά. Εσείς ως Ινοχώος, κύριε Κασιανέ, έχετε μια άλλη παράμετρο να λάβετε υπόψη. Ακριβώς. Εμείς ψάχνουμε και το σωστό κρασί που θα παντρέψουμε με το φαγητό. Πάμε να δούμε ποιο εστιατόριο έχει την καλύτερη κάβα κρασιών και κάνει το έργο μας πιο συναρπαστικό. Το βραβείο καλύτερης κάβας της χρονιάς απονέμεται στο Vino Cultura Wine Bar and Cellar Λευκωσία. Η στιγμή που το ποτήρι γεμίζει κρασί. Είναι εκείνη η στιγμή που μια νέα ιστορία ξεδιπλώνεται. Αφηγητές, το χρώμα, τα αρώματα, η γεύση του κρασιού. Μια ιστορία που για τον καθένα έχει διαφορετικό τέλος, διαφορετική επίγευση. Εξάλλου, αυτή είναι η γοητεία του κρασιού. Αφηγητές αυτές τις ιστορίες του κρασιού είναι και οι ιδιοκτήτες του Vino Cultura Wine Bar and Cellar στη Λευκωσία. Ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Κωνσταντίνου και ο Ανδρέας Κυπριανού, Wine Director και Certified Sommelier από το Court of Master Sommeliers. Με κινητήριο δύναμη την αγάπη τους για το κρασί, ανεβάζουν κάθε χρόνο ψηλά τον πύχη στο Vino Cultura. Με ετικέτες από όλο τον κόσμο, τον παλαιό και τον νέο. Κρασιά από κλασικές περιοχές, αλλά και ανερχόμενες. Η εντυπωσιακή λίστα κρασιών του Vino Cultura εμπλουτίζεται διαρκώς και απαριθμεί αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 επιλογές, με 80 από αυτές να είναι by the glass. Στον πρώτο όροφο, η κάβα φυλάει σε σταθερή θερμοκρασία 14 βαθμών Κελσίου περισσότερες από 2.000 ετικέτες. Στο ισόγειο βρίσκονται 5 συντηρητές κρασιών, ένα κελάρι σε σταθερή θερμοκρασία των 18 βαθμών Κελσίου που φυλάει 4.000 φιάλες, ενώ στα ράφια υπάρχουν γύρω στις 3.000. Η μίση των πελατών στον κόσμο του κρασιού είναι προτεραιότητα στο Vino Cultura. Κάθε 2 χρόνια διοργανώνουν την καθιερωμένη έκθεση Nicosia Wine Expo. Παρουσιάζουν συχνά σεμινάρια για τον Ίνο, προσκαλούν κάθε μήνα παραγωγούς από το εξωτερικό σε βραδιές γευσιγνωσίας, ενώ στο ατμοσφαιρικό κελάρι προσφέρουν δείπνα και θεματικές εμπειρίες όπου το κρασί παντρεύεται με το φαγητό. Κυρίες και κύριοι, το βραβείο της καλύτερης κάβας κρασιών απονέμεται στο Vino Cultura Wine Bar and Cellar. Περάστε να προλάβει το βραβείο. Περάστε και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνέδρος μου δυστυχώς και ευτυχώς είναι για επαγγελματικό ταξίδι στην Ισπανία. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας, γενικά όλον τον κόσμο που μας υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ σημαντικό ήταν το επόμενο βραβείο, αφού αφορούσε στο αγαπημένο εστιατόριο των αναγνωστών του Time Out. Εκείνο δηλαδή που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Φέτος ψήφισαν 78.506 αναγνώστες και οι ψήφοι τους καταμετρήθηκαν με την εγκυρότητα του Inter College. Στη σκηνή για να το απονείμει ανέβηκε η κυρία Μαριλένα Ιωροδιακόνου, Γενική Διευθύντρια Περιοδικών του Συγκροτήματος Δίας. Ας πάμε να δούμε το αγαπημένο εστιατόριο των αναγνωστών του Time Out για το 2017. Είναι το Κυπριακόν. Ιδιοκτήτης PHC Franchise Restaurants Public Limited. Consultant Chef Κυριάκος Κυριάκου. Chef de Cuisine Πέτρος Πανός. Ευχαριστούμε πολύ τους αναγνώστες του Time Out. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα των Κυπριακών και ευχαριστούμε τα Time Out Eating Awards. Όμως την ομάδα των Κυπριακών περίμενε και μια έκπληξη. Φέτος το Time Out αποφάσισε να σας επιβραβεύσει με τιμητικό επενό για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που κάνετε για την ανάδειξη του Κυπριακού Ίνου. Έτσι θα σας δώσουμε τώρα ακόμη έναν τιμητικό επενό. Μπράβο! Ξυνιστέρι, μαύρο, όφθαλμο, προμάρα, γιανούδι, σπούρτικο, μαραθεύτικο, μοροκανέλα. Γηγενείς ποικιλίες του τόπου μας, που τα τελευταία χρόνια παίρνουν τη θέση που τους αξίζει στα αμπέλια και στα ποτήρια μας. Χάρη στις προσπάθειες συνολόγων και εινοποιών, ο Κυπριακός Ίνος έχει μια αξιόλογη ανωδική πορεία. Σε αυτή την προσπάθεια ανάδειξης συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το εστιατόριο «Το Κυπριακόν». Η αξιόλογη λίστα κρασιών που περιλαμβάνει αποκλειστικά κρασιά από κυπριακά εινοπία με διεθνείς και, το σημαντικότερο, κυπριακές ποικιλίες. Τη σημαντική για τον τόπο μας και τον Κυπριακό Ίνο προσπάθεια του εστιατορίου «Το Κυπριακόν» επικροτούμε στα φετινά Time Out Eating Awards, απονέμοντας του τιμητικό έπαινο ανάδειξης Κυπριακού Ίνου. Όταν δημιουργούσαμε την κάβα μας, στόχο μας είχαμε να τιμήσουμε τους Κύπριους παραγωγούς, μικρούς και μεγάλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σειρά πήρε η μοίρα. Και για να απονείμουν το βραβείο Best Beer Place by KO, βρέθηκαν επί σκηνής ο κύριος Δημήτρης Χιανδρής, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας KO, και η Άντρη Καραντώνη, παρουσιάστρια της εκπομπής του Σίγμα Παραδοσιακή Βραδιά και παραγωγός του Super FM. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Γιώργο. Γιώργο μου, εσύ την προτιμάς ξανθή ή μελαχρινή? Πούλες καλές. Ωραία. Πούλες καλές. Ωραία. Δημήτρη μου, εμείς θα του πούμε ότι προτιμούμε την καλύτερη ξανθή, την πιο όμορφη ξανθή, την ΚΕΟ. Είναι στη μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται να είναι κρύα. Παγωμένη πίνουμε εδώ. Μια παγωμένη υπέροχη ξανθιά μπύρα ΚΕΟ που ανήκει στο συναρπαστικό κόσμο της μπύρας φυσικά. Να πούμε ότι όντως η ποικιλία αλλά και η υψηλή ποιότητα της μπύρας θέλουν και το κατάλληλο μέρος για να την απολαμβάνουμε. Έτσι ακριβώς, και το κατάλληλο μέρος είναι το Best Beer Place από την Πύρα και Ο. Να δούμε τις υποψηφιότητες για φέτος. Στην κατηγορία Best Beer Place by KO Beer τα υποψήφια εστιατόρια είναι Chester's Bar and Restaurant, Λεμεσός. Draft Microbrewery, Λεμεσός. Nights Pub, Πρωταράς. Malt House, Πρωταράς. Mood Dogs Bar and Grill, Λευκοσία. The Blue Pine, Λάρνακα. Mood Dogs Bar and Grill, Λευκοσία. Ιδιοκτήτης Μάριος Κυπριανού. Διευθυντές Γρηγόρης Περιβολάρης, Ανίτα Μποκάρομη και Αγαθοκλής Μανουρής. Σεφ Ανδρέας Αγαθαγγέλου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό μας, στους συνεταίους μου για την βοήθεια που μου δίνουν καθημερινά. Το Moondogs μπορεί να φαίνεται να πιάνουν εγώ το βραβείο, όμως το βραβείο αξίζουν το κοινή που πίσω από μένα. Και όχι κατά κρίνια 100% εγώ, γιατί το προσωπικό μας και οι συνεταίροι, η βοήθεια που μου δίνουν είναι απίστευτη. Ποιος ήταν ο σεφ της χρονιάς στα φετινά Time Out Eating Awards?
Αυτό μας το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ένας από τους βασικότερους λόγους που θα επισκεφτούμε ένα εστιατόριο είναι ο σεφ. Απόψε έχουμε την τιμή να τιμήσουμε τον σεφ της χρονιάς για το 2017. Είναι ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου. Μπράβο! Η μαγειρική είναι μια μορφή τέχνης. Η επιλογή των σωστών υλικών, η ισορροπία των γεύσεων και το στήσιμο των πιάτων είναι θέμα όχι μόνο σκληρής δουλειάς και συνεχούς εκπαίδευσης, αλλά ταλέντου και πάθους. Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τον Ανδρέα Ανδρέου. Με μότο «Ο μόνος δρόμος για να κάνεις εξαιρετική δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις», ο executive chef του εστιατορίου Skinny Fox στη Λευκοσία ανήκει στη νέα και υποσχόμενη γενιά των σεφ στην Κύπρο. Το πλούσιο βιογραφικό του διαγράφεται σε μια αξιόλογη πορεία 14 χρόνων, η οποία άρχισε με σπουδές στη Σχολή Επισιτιστικών Τεχνών του Inter College. Ακολούθησε μια πολυετής πρακτική και εκπαίδευση σε κορυφαία εστιατόρια και ξενοδοχεία της Κύπρου. Η πορεία του Ανδρέα Ανδρέου συνεχίστηκε στην Ευρώπη με θητεία, ανάμεσα σε άλλα, στο βραβευμένο με 2 αστέρια Michelin γαλλικό εστιατόριο Ambassal de Lille στο Λονδίνο, όπου δούλεψε δίπλα στο διακεκριμένο Γάλλο σεφ Jean-Christophe Ansenay Alex και στο Castel Widow στην Αμβέρσα, όπου ως μέλος της ομάδας κατάφεραν σε 6 μήνες να κερδίσουν αστέρι Michelin. Έχει λάβει μέρος σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής, αποσπώντας τιμητικές θέσεις, ενώ το 2008 ήταν Young Chef of the Year στο Mediterranean Culinary Challenge Gastronomia. Εδώ και ένα χρόνο, στο εστιατόριο Skinny Fox, ως Executive Chef, αναζητεί πάντα τις καλύτερες πρώτες ύλες, πειραματίζεται συνεχώς με συνδυασμούς γεύσεων, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Κυρίες και κύριοι, σεφ της χρονιάς είναι ο Ανδρέας Ανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή βασικά που έκανε αυτό το υπέροχο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Τον Κωνσταντίνο. Μπράβο, και μπράβο. Η δουλειά μου τόσα χρόνια. Βασικά είμαι συγκινημένος. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Γεια στα χέρια σας. Οι τελευταίες 2 βραβεύσεις της βραδιάς είχαν να κάνουν με τις πιο οικίες γεύσεις σε όλους μας. Το καλύτερο σουβλάκι και την καλύτερη ταβέρνα. Τα βραβεία ανακοίνωσαν η κυρία Μαρία Λοΐζου, Marketing Manager της εταιρείας Anko Catering Equipment και ο κύριος Νίκος Γκαραβέλας. Ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, διεθνώς βραβευμένος με Grammy και τώρα στη συχνότητα του Ράδιο Πρώτο. Το σουβλάκι και μεζέδες είναι, θα έλεγα, ένα φαγητό το οποίο ιδιαίτερα απολαμβάνω όταν βρίσκομαι στην Κύπρο, Μαρία μου, και περνάω πάρα πολύ όμορφα. Νίκο μου, η Νίκο γεύση, μου. Νίκο μου, αυτές είναι οι γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε εδώ στην Κύπρο. Ανυπομονώ να δω ποιοι είναι υποψήφιοι φέτος στην κατηγορία καλύτερο σουβλάκι. Στην κατηγορία καλύτερο σουβλάκι, τα υποψήφια εστιατόρια είναι Η Απάντηση, Λευκοσία, Άρης, Λεμεσός, Ευθυμής, Λάρνακα, Κυριάκος, Αγλαντζιά, Ορφέας, Αγλαντζιά, Το Μαγαζάκι του Γιάννου, Λευκοσία, Τα Τρία Γουρουνάκια, Πάφος. Ναι, Κυριάκος στην Αγλαντζιά, Λευκοσία. Ιδιοκτήτης διευθυντής Ανδρέας Δημητρίου, σεφ ομάδα αποψίστες. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας ψήφισε, το time out. Εντάξει, δεν το περίμενα, οπότε δεν μπορώ να πω και πολλά. Σας ευχαριστούμε. Μπράβο. Η τελευταία βράβευση των φετινών Time Out Eating Awards είναι η καλύτερη ταβέρνα. Ας δούμε τα υποψήφια. Στην κατηγορία «Καλύτερη ταβέρνα», τα υποψήφια εστιατόρια είναι Το Βάσανο, Άγιος Θεόδωρος, Επαρχία Λάρνακας,
Το Κουλτουριάρικο, Μοσφιλωτή, Επαρχία Λευκωσίας. Μουσικός, Σωτήρα, Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Οδόφραγμα, Λευκωσία. Το Πατρικόν, Τερσεφάνου, Επαρχία Λάρνακας. Το Σπήλαιο, Δευτερά, Επαρχία Λευκωσίας. Ταμπιός, Αθιένου, Επαρχία Λάρνακας. Ταπής, Παραλίμνη, Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Δημιουργική ταβέρνα το Πατρικόν. Μπράβο. Ιδιοκτήτης EKS Focu Cafe Restaurant Limited. Chef Κυριάκος Φόκου. Καλησπέρα σας. Σταύρος Κυριάκος Βαθία. Πριν δύο χρόνια κάναμε ένα εγχείρημα να παίξουμε με την κυπριακή κουζίνα όπως κανένας άλλος δεν έκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι πραγματικά περήφανος που καταφέραμε να μπλέξουμε τη Λουβάνα με τον καραμελωμένο μπαστούρμαν και τον καλαμάρι και σήμερα να πάρουμε αυτόν το βραβείο. Αυτός είναι 24 και προτίμησε να μείνει στο κυπριακό στοιχείο. Ευχαριστούμε πραγματικά. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια σαν αδερφός του και μάστρος του, από ό,τι λέμε, για την επιμονή του να παίζει με τις κυπριακές γεύσεις, να μαζεύει τα αγριόχορτα, να κάνει τον τραχανά μόνος του, το χαλούμι μόνος του και το ψωμί μόνος του. Οι αδερφοί μας, το στήριγμα μας το οικονομικό και ο εγκέφαλος μας, συν ο πατέρας, η μητέρα, οι παππούδες που φέρνουν τα αγριόχορτα και όλοι εσείς που μας ψηφίσατε. Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Μπράβο. Η λαμπερή βραδιά, αφιερωμένη στη γαστρονομία της Κύπρου, έφτασε αισίως στο τέλος της. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου. Συγχαρητήρια σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά. Αυτά τα βραβεία επιβραβεύουν τα κορυφαία εστιατόρια της Κύπρου. Και εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες που τα στηρίζουν. Time Out Eating Awards 2017 παρουσιάζει η Nespresso. Στηρίζει δυναμικά η Τράπεζα Κύπρου. Χορηγεί το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Σαν Πελεγκρίνο. Το φυσικό μεταλλικό νερό από τους λόφους της Τοσκάνης Ακουαπάνα. Το ηνοποιείο Νίκολα Ζαρίδη, τη σαμπάνια Jacquard, τα παγωτά Movenpick και ο Anko Catering Equipment και τα προγράμματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής του Intercollege. Επίσημος αρωματαφορέας Cobalt. Χορηγός φιλοξενίας Hilton Cyprus. Υποστηρικτές Deli France, Landa's Color, Solomou Garden Center, Sophia Design, Macaron Boutique. Η καταμέτρηση των ψήφων έγινε με την εγκυρότητα του Intercollege. Ευχαριστούμε ακόμα τον σεφ Χριστόφορο Πέσκια που επιμελήθηκε το μενού της βραδιάς.